χρόνια. Νομίζω ήταν παραπάνω από όσο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία όλους εσάς που έχετε κάνει τον κόπο να έρθετε απόψε εδώ να μας κάνετε παρέα σε εποχή. Θα προσπαθήσω μαζί σας απόψε να απομυθοποιήσω λίγο δύο όρους τους οποίους συχνά ακούτε. Ο ένας όρος είναι η φυσική ανοσία, για τον οποίο πιθανά να μην έχετε ακούσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα, και ελπίζω απόψε να σας πείσω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος. Και ο δεύτερος όρος που συχνά σας απασχολεί, ίσως με άσχημη ή με άσχημους συνειδημούς, είναι η φλεγμονή. Νομίζω απόψε, ελπίζω μάλλον απόψε να σας δώσω να καταλάβετε ότι η φλεγμονή έχει ένα διτό ρόλο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Πολλές φορές έχει επιζήμιο ρόλο, αλλά πολλές φορές έχει πολύ ευεργετικό ρόλο για την ανθρώπινη φυσιολογία και την ανθρώπινη υγεία. Και ελπίζω να γίνει σαφές μέσα από κάποια παραδείγματα απόψε πόσο σημαντικό είναι να κατανοούμε το τι είναι ακριβώς η φλεγμονή, πώς όταν ελέγχεται και είναι σε μικρό χρονικό διάστημα παίζει ευεργετικό ρόλο, και να δούμε κάποια παραδείγματα μέσα από τα παραδείγματα να μπορέσω έτσι να σας πείσω, αν μπορώ, για τον ευεργετικό της ρόλο μερικές φορές. Να ευχαριστήσω όλο το πρόγραμμα του Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστημίου του Περιστερίου, τη Δημοτική Αρχή, την ομάδα εδώ, την πολύ δραστήρια ομάδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και εσάς για την παρουσία σας. Χωρίς να καθυστερώ περισσότερο, θα ξεκινήσω με αυτή τη διαφάνεια, η οποία σημαντικά απεικονίζει αυτό που λέω συνήθως και στα μαθήματα με τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο, ότι στο μυαλό όλων μας το ανοσοποιητικό σύστημα έχει μία πολύ σχηματοποιημένη έτσι, εικόνα δύο κουτιών, όπου το πρώτο κουτί απεικονίζει αυτό που λέμε φυσική ή έμφυτη ανοσία, το οποίο θα μας απασχολήσει και περισσότερο στις επόμενες διαφάνειες σήμερα, και το άλλο κουτί είναι αυτό που ίσως οι περισσότεροι έχουμε ακούσει για το πόσο σημαντικό είναι, ειδικά όταν πρόκειται να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας, να εμβολιαστούμε και οι ίδιοι να εμβολιάσουμε ευπαθείς ομάδες. Αυτό που λέμε επίκτητη προσαρμοστική ανοσία. Ο όρος στην παιδική βιβλιογραφία είναι adaptive immunity. Αν μπορώ να το αποδώσω ελληνικά, μάλλον προσαρμοστική ανοσία είναι ο πιο δόκιμος όρος. Αυτό το κουτί που δεν θα μας απασχολήσει πολύ απόψε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά αυτό που λέμε την ειδική ανοσιακή απόκριση έναντι ξένων αντιγόνων που εισέρχονται στον οργανισμό και προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα ξένα αυτά αντιγόνα και τους μικροοργανισμούς που τα φέρουν, τις καταστάσεις τις οποίες προκαλούν τα μικρόβια τα οποία τους φέρουν, ξεκινάμε μια ειδική ανοσοαπάντηση, όπως λέγεται, η οποία καταλήγει σε αυτό που ξέρουμε όλοι μας τα αντισώματα. Ενεργοποιούνται κάποιοι λεμφοκυταρικοί πληθυσμοί, τα Β, τα τάφ λεμφοκύτταρα, που πιθανά έχετε ακούσει όλοι κατά την πορεία της ζωής μέσα από την ενημέρωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και καταλήγουμε σε αυτό που λέμε ειδικά αντιγονιδικά αντισώματα. Τα αντισώματα λοιπόν είναι αυτά που έχουν επιφορτιστεί με το να αντιμετωπίσουν κατά ειδικό τρόπο το παθολογικό αίτιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλοι να εμβολιαζόμαστε. Το κάνω αυτό σαν μια μικρή παρένθεση, γιατί το τελευταίο καιρό όλοι έχετε ακούσει στα μέσα ενημέρωσης για την έξαρση που παρουσιάζουν κάποιες λοιμώξεις, όπως είναι κάποιες υιογενείς λοιμώξεις, όπως κάποιες παλιές ασθένειες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί με τον εμβολιασμό και επανεμφανίζονται πλέον και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όπως είναι η περίπτωση λαράς που έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Και γενικά θα ήθελα να το επαναφέρω στη δημόσια συζήτηση ότι είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαζόμαστε. Γιατί αυτό το κουτί εδώ του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να ξεκινήσει μια ειδική απάντηση, προστατεύοντας τον οργανισμό έναντι τέτοιων λοιμώξεων, οι οποίες έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί και επανεμφανίζονται κατά τέλος. Σήμερα θα μας απασχολήσει λοιπόν περισσότερο αυτό το κουτί, η φυσική ανοσοαπόκριση, και πώς η φυσική ανοσοαπόκριση, η φυσική έμφυτη ανοσία, προκαλεί ευεργετικές ή επιζήμιες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία μέσω από τη διαδικασία της φλεγμονής. Πριν πάμε όμως στα περαιτέρω και στις πιο λεπτομερείς αναφορές, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας συζήτηση με αυτή τη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι μέσα από την απάροδο εκατομμυρίων χρόνων, περνώντας από διάφορα επίπεδα οργανισμικής εξέλιξης, από τα πολύ απλά μικρόβια στην αρχή της εξελικτικής κλίμακας μέχρι τα ανώτερα σποδηλωτά, τα θηλαστικά και τον άνθρωπο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η φυσική ή έμφυτη ανοσία είναι αυτός ο μηχανισμός του ανοσοποιητικού συστήματος, ο οποίος κυριαρχεί σε όλη τη διάρκεια του εξελικτικού χρόνου, σε όλο το μήκος της εξελικτικής κλίμακας, όπως λέμε. Ενώ η ειδική ανοσία που σας ανέφερα πριν, που είναι πολύ σημαντική, και τα αντιζώματα που παράγονται από αυτή, εμφανίζονται στην εξέλιξη των αιώνων και των πολλών εκατομμυρίων χρόνων πολύ αργότερα από τη φυσική ανοσία. Το ορόσημο της εμφάνισης της ειδικής, όπως λέμε, ή προσαρμοστικής ανοσίας, είναι τα ψάρια και κάποια κατηγορία ψαριών που λέγονται χονδρυχθείες. Στην ίδια αυτή η οικογένεια ανήκουν και οι γνωστοί σε όλους μας καρχαρίες. Από τους καρχαρίες και έπειτα, πηγαίνοντας προς τον άνθρωπο και τα ανώτερα θηλαστικά,
εμφανίζεται ο κλάδος αυτός της ειδικής υποσαρμοστικής ανοσίας. Η φυσική ανοσία διατρέχει όλο τον χρόνο και όλη την κλίμακα. Πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί η εξέλιξη διατηρεί ένα μηχανισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό, ελπίζω να γίνει κατανοητό με απλούς ορισμούς που θα δώσουμε αμέσως πιο κάτω. Τι είναι αυτό που λέμε φυσική ειδική ανοσία? Με λίγα λόγια, μπορώ να το αποτυπώσω σε ένα μικρομισμό, είναι ένα δυναμικό δίκτυο αλληλεπιδράσεων το οποίο υπάρχει μέσα και αναπτύσσεται μέσα στο σώμα μας, στον οργανισμό. Αυτό το δίκτυο αλληλεπιδράσεων περιλαμβάνει τρία κυρίως στοιχεία. Διαλυτούς, όπως λέμε, παράγοντες, που μπορεί να είναι μικρά πεπτίδια, λιπίδια ή μεγαλύτερα μόρια, όπως λέμε, όπου είναι οι πρωτεΐνες, τα οποία έρχονται σε δυναμική αλληλεπίδραση με επιφάνειες τροποποιημένες, όπως λέμε, επιφάνειες φραγμούς που αποτελούν φυσιολογικούς φραγμούς του σώματος έναντι περιβαλλοντικών αντιγόνων και μικροβιακών παραγόντων, όπως είναι το δέρμα, αλλά και άλλες τροποποιημένες επιφάνειες, όπως είναι το ενδοθύλιο των αγκίων. Το ενδοθύλιο δεν είναι τίποτα άλλο από το εσωτερικό των αγκίων, αυτό το περιβάλλει το χώρο, ο οποίος βρέχεται από την κυκλοφορία του αίματος. Το αγκιακό ενδοθύλιο, λοιπόν, οι διαλυτοί παράγοντες που παράγονται και τα κύτταρα που επιφορτίζονται με την εκδήλωση όλων των διαδικασιών φυσικής έμφυτης ανοσίας, τα κύτταρα αυτά θα τα συναντήσετε πολλές φορές σήμερα με τον όρο φάγο κύτταρα, γιατί έχουν την ικανότητα να φάγω κυταρώνουν, όπως λέμε, να τρώνε σε εισαγωγικά και να επικοδομούν τον παθογόνο παράγοντα. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση και επιτρέπουν εν τέλει στα κύτταρα αυτά της ανοσίας, τα φαγοκύτταρα, να μπορούν να μεταναστεύουν όταν χρειάζεται από την κυκλοφορία του αίματος στοχευμένα στο μισθό, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την επίδραση κάποιου ερεθίσματος, κάποιου λιγμογόνου παράγοντα, για παράδειγμα, σε μια λίμωξη. Άρα, μιλάμε για ένα σύστημα ανοσίας το οποίο είναι επιφορτισμένο με αυτό που ξέρουμε ως πρώτη γραμμή άμυνας. Πρώτη γραμμή άμυνας έναντι παθογόνων μικροβίων ή μολυσμένων κυτταράτων. Τα μολυσμένα κύτταρα είναι επίσης το ίδιο επιζήμιο όσο οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που έρχονται από το περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα το οποίο ενεργοποιείται μέσα σε ελάχιστα λεπτά έως και λίγες ώρες από την εισβολή. Είναι πάντα εκεί σε επαγρύπνηση. Πρόκειται για αυτό που λέμε μη ειδική απόκριση σε αντιδιαστολή με το σύστημα της προσαρμοστικής ανοσίας που σας έδειξα πριν, το οποίο καταλήγει στην παραγωγή των ειδικών αντιγονοειδικών, όπως λέμε, αντισωμάτων. Είναι μη ειδική απόκριση, αλλά με κάποιον τρόπο που θα σας δείξω αμέσως πιο κάτω, μπορεί και αντιλαμβάνεται και διαχωρίζει αυτό που είναι δικό μας, το εαυτό, από αυτό που είναι ξένο, το μη εαυτό, όπως λέμε στην ανοσολογία. Εν τέλει, είναι επιφορτισμένη φυσική ανοσία με αυτό που λέμε συνεχή επιτήρηση των ιστών ή άνοσο επιτήρηση, με απότερο στόχο την άμεση αναγνώριση, την εξουδετερώση ξένων εισβολέων, είτε οι εισβολείς αυτοί είναι μικρά μικρόβια, βακτήρια, είτε ή, είτε μύκητες. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε είναι ότι η έμφυτη ανοσία κληρονομείται από γενιά σε γενιά, σε αντίθεση με την προσαρμοστική ανοσία, η οποία δεν μπορεί να κληρονομηθεί. Για τον απλό λόγο ότι τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό που λέμε επίτηδη ανοσία, που είναι τα β, τα τάφια φωκύτταρα, οριμάζουν και διαφοροποιούνται και είναι έτοιμα να απαντήσουν σε ένα ειδικό αντιγόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του ίδιου του ανθρώπου, αλλά δεν μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη γενιά. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή με αυτό, ο κώδικας ο οποίος κωδικοποιεί τα στοιχεία της φυσικής ή έμφυτης ανοσίας, τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνοντας τα κύτταρα, τους υποδοχείς που εκφράζουν αυτά τα κύτταρα και τα μόρια, τα διαλυτά που συμμετέχουν στην διαδικασία της φυσικής ανοσοαπάντησης, κληρονομούνται από γενιά σε γενιά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάντα βέβαια γίνονται λάθη στην κληρονόμηση, γιατί μπορεί να συσσωρευτούν γενετικές αλλοιώσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά η κληρονόμηση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο της φυσικής ή έμφυτης ανοσίας. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που έγινε αντιληπτό τα τελευταία χρόνια από πολλές έρευνες είναι ότι η φυσική ή έμφυτη ανοσία, θα τη λέμε φυσική για λόγους απλούστευσης, διαθέτει αυτό που λέμε ανοσολογική μνήμη. Κάτι που νομίζαμε μέχρι πρόσφατα οι ερευνητές ότι διαθέτει μόνο η προσαρμοστική ανοσία. Η απάντηση των λεφοκυτάρων. Διαθέτουν μνήμη λοιπόν και τα φαγοκύτταρα της μη ειδικής ή φυσικής ανοσίας. Μπορούν δηλαδή να απαντήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά όταν δουν ένα μικροβιακό παράγοντα, ένα μικρόβιο σε δεύτερη έκθεση, σε δεύτερο χρόνο, σε μια επόμενη έκθεση. Και το επίσης σημαντικό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι παρότι μιλάμε για μια μη ειδική απόκριση έναντι παθογόνων, ωστόσο αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πια ευρήματα που μας δίνουν να καταλάβουμε ότι η φυσική ανοσία με πολλούς μηχανισμούς καθοδηγεί την επίκτητη ανοσία στο να απαντήσει ειδικά σε ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Και αυτό γίνεται μέσω από μια διαδικασία που ξέρουμε ότι λέγεται αντιγονοπαρουσίαση. Όπως το λέγει η λέξη, πολύ απλά, στοιχεία της φυσικής ανοσίας, κύτταρα της φυσικής ανοσίας που θα σας δείξω αμέσως μετά ποια είναι, έχουν την ικανότητα να βλέπουν το αντιγόνο, να το μεταφέρουν στο εσωτερικό τους και να το παρουσιάζουν μετά στην επιφάνειά τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα μοριακό μονοπάτι που λέγεται μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης, αλλά να το παρουσιάζουν στα κύτταρα της ειδικής ανοσίας. Γι' αυτός ο ρόλος της φυσικής ανοσίας είναι
Επί των νόμων κανένα. Είναι πολύ σημαντικό και για την ειδική νόσο απάντηση. Το κυριότερο που αφορά και τη σημερινή μα συζήτηση είναι ότι κακοποιεί η φυσική ανοσία πάρα πολλά μονοπάτια έναρξη πλεμονή. Σε αυτή την απλή διαφάνεια σας δείχνω απλά σχηματικά να δείτε λίγο ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό που λέμε φυσική ανοσία. Είναι το δέρμα, οι διάφοροι άλλοι φραγμοί που έχουμε σε διάφορα όργανα του σώματος, επιθυλιακοί κυρίως φραγμοί, τα κύτταρα που είναι επιφορτισμένα με αυτό που λέμε φαγοκυτάρωση, την ικανότητα να σκοτώνουν και να δρανοποιούν το μικρόβιο, τα φαγοκύτταρα της φυσικής ανοσίας και κάποιες άλλες κατηγορίες κυτάρων που θα δείτε πιο κάτω. Αυτό που θέλω να κρατήσετε επίσης είναι ότι είναι μία απάντηση που συμβαίνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε λίγες ώρες από την είσοδο του εισβολέα μέσα στο σώμα μας. Σε αντίθεση με την επίκτητη που θέλει μέρες και εβδομάδες για να οριμάσει και να παράξει τα αντισώματα που θα χτυπήσουν το αντίστοιχο αντιγόνο μικρόβιο. Πώς όμως η φυσική ανοσία μπορεί να αναγνωρίσει αυτό που είναι ξένο και να το διαχωρίσει από αυτό που είναι δικό μας, από το δικό μας κύτταρο, από μια δικιά μας επιφάνεια? Αυτό που του επιτρέπει στη φυσική ανοσία να απαντήσει και να ξεχωρίσει το δικό μας από το ξένο είναι αυτό που λέμε κάποιες συγκεκριμένες μοριακές υπογραφές, όπως λέμε στην πληρογραφία, κάποια πρότυπα, κάποιες δομές που υπάρχουν χαρακτηριστικά ως υπογραφές πάνω σε ένα παθογόνο παράγοντα, σε ένα παθογόνο μικρόβιο, σε ένα βακτήριο, για λόγους παραδείγματος. Αυτές λοιπόν οι μοριακές υπογραφές γίνονται αντιληπτές από μόρια, κυρίως πρωτεΐνες, οι οποίες παίζουν τον ρόλο υποδοχεία στο κομμάτι αυτό της φυσικής ανοσίας. Ο υποδοχείας λοιπόν αυτή η πρωτεΐνη αναγνωρίζει μια μοριακή υπογραφή, θα δείτε αμέσως παρακάτω πώς, και ξεκινάει ένα καταράκτη μοριακών συμβάντων, ο οποίος οδηγεί στην αναγνώριση του παθογόνου, στην έναρξη φλεγμονής, άρα βλέπετε συνεχώς ότι η φλεγμονή κινείται παράλληλα με την έναρξη της φυσικής ανοσοαπάντησης ως το επόμενο στάδιο για τον αποτελεσματικό έλεγχο, την αντιμετώπιση του παθογόνου ή συμβολέα, και εν τέλει μετά την έναρξη της φλεγμονής από την εξεπεδέρωση και τη λύση του μικροβίου ή την έναρξη και τη ειδική ανοσοαπάντηση, η οποία έρχεται αμέσως μετά τις επόμενες μέρες για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του μικροβίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συμμετέχουν σε αυτό που λέμε φυσική ανοσία, διαλυτά και κυταρικά. Στα διαλυτά στοιχεία, προεξάρχοντα ρόλο παίζει το σύστημα του συμπληρώματος, το οποίο θα δείτε αμέσως πιο κάτω, ακριβώς παίζει το ρόλο του και τι ακριβώς κάνει στα όρια της φυσικής ανοσοαπάντησης. Το σύστημα πήξης ή αιμόστασης, ένα πολύ σημαντικό σύστημα που υπάρχει στην κυκλοφορία του αίματος και ενεργοποιείται επίσης άμεσα μαζί με το συμπλήρωμα για να καταπολεμήσει τον παθογόνο εισβολέα, τον παθογόνο μικρόβιο, και κάποιες πρωτεΐνες οι οποίες παίζουν τον ρόλο διακοπτών κατά τη στιγμή με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αντιλαμβάνονται τις μοριακές υπογραφές των παθογόνων και να ξεκινάνε ένα σηματοδοτικό, όπως λέμε, μονοπάτι, το οποίο μπορεί στα κύτταρα να ξυπνήσουν και να ενεργοποιήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο τους επιτρέπει να παράξουν τα μόρια της πλεγμονής τα οποία θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του μικροβίου. Αμέσως μετά θέλω να σας δείξω σε ένα παράδειγμα πόσο έξυπνα δομημένα είναι το σύστημα της φυσικής ανοσοαπάντησης στο να αναγνωρίζει τι είναι ξένο και τι είναι δικό μας. Δείτε ένα γενικό σχήμα ενός βακτηρίου με μια ωραία ουρίτσα, τη γίδια, είναι μια κλασική εικόνα ενός βακτηρίου. Το γενετικό του υλικό ακριβώς μέσα. Αυτό που θέλω να εστιάσετε την προσοχή σας, αυτό που θέλω να εστιάσετε είναι αυτό το μικρό πορτοκαλί τετραγωνάκι. Αν πάρουμε ένα μικρό στιγμιότυπο από το τείχομα αυτού του βακτηρίου και το μεγεθύνουμε, θα δούμε μια πολύ πολύπλοκη δομή και κατασκευή αυτού του τυχώματος. Αυτή η κατασκευή περιλαμβάνει διάφορα δομικά στοιχεία, διάφορους δομικούς λίθους. Μόρια όπως είναι οι λεγόμενες λιποπρωτεΐνες. Κάποια άλλα πολυμερή που λέγονται πεπτιδογλυκάνες. Είναι μείγματα αμινοξέων με ζάχαρα και κάνουν αυτό που λέμε πεπτιδογλυκάνες. Είναι συστατικά στοιχεία του τυχώματος του βακτηρίου. Όλα αυτά τα δομικά στοιχεία, αυτά τα πολυμερή, τα βιοπολυμερή όπως λέμε, είναι χαρακτηριστικές δομές που συναντάμε μόνο στα μικρόβια αυτά και όχι στον άνθρωπο, όχι στα δικά μας κύτταρα. Η τοπογραφία τους και η σύσταση των τυχωμάτων των μικροβίων είναι χαρακτηριστική μόνο για αυτούς τους οργανισμούς και όχι για τα ανθρώπινα κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα της φυσικής ανοσίας και υποδοχής του, τα μόρια αυτά που αναγνωρίζουν αυτές τις δομές, έχουν την ικανότητα να διαχωρίσουν το δικό μας από το ξένο. Βλέποντας αυτές τις δομές πάνω στο τείχομα αυτού του βακτηρίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ξένο. Πρέπει να το εξουδετερώσω, άρα ξεκινάω μια φλεγμονώδη απόκριση, να δείτε τι κάνει η φλεγμονή, για να περιορίσω τον παράγοντα που έχει προκαλέσει η δήμωση. Πάμε να δούμε λίγα στοιχεία για ένα πολύ κομβικό σύστημα φυσικής ανοσοαπάντησης, που είναι το σύστημα του συμπληρώματος. Το σύστημα του συμπληρώματος, που αποτελεί και ένα μεγάλο κομμάτι της ερευνητικής μας δραστηριότητας τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, είναι ένα σύστημα πάνω από 50. Σκεφτείτε ότι αυτή η διαφάνεια έχει φτιαχτεί πριν από αρκετά χρόνια και για κάποιους λόγους διατηρώ νοσταλγικά το νούμερο 30 εδώ, αν και έχουν αυξηθεί τα μέλη της οικογένειας αυτού του συστήματος, πάνω από 50 πια. Περιλαμβάνει πάνω από 50 λοιπόν γλυκοπρωτεΐνες,
πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα ζάχαρα στο μόριό τους, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συμβάλλουν σε αυτό που λέμε πρώτη γραμμή άμυνας έναντι παθογόνων μικροβίων. Είναι μέσα στο αίμα, βρίσκονται σαν ενεργή μορφή και όταν υπάρξει εισβολή από ένα παθογόνο μικρόβιο, ενεργοποιούνται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, θα δείτε πώς, για να εξουδετερώσουν τον παθογόνο παράγοντα. Παράλληλα όμως, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε καταλάβει ότι αυτό το σύστημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό που σας είπα πριν στην αρχή της παρουσίασης, στο να καθοδηγεί την προσαρμοστική ανοσία, εκείνη τη μοίρα του νοσοποιητικού συστήματος που αφορά τον σχηματισμό των αντισωμάτων, έτσι ώστε να κάνει σωστά αυτή τη λειτουργία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλά συστήματα φυσικής ανοσίας, πέρα από το να ξεκινούν μια διαδικασία φλεγμονής για να εξουδετερώσουν ένα μικρόβιο, προσπαθούν να δώσουν το ένασμα και την σωστή καθοδήγηση και στην ειδική ανοσία, έτσι ώστε να μπορέσει να σχηματίσει περισσότερα αντισώματα και πιο αποτελεσματικά αντισώματα έναντι ενός λοιμωγόνου παράγοντα. Τώρα, το σύστημα του συμπληρώματος, όπως σας είπα αρχικά και πολλά άλλα συστήματα και μόρια της φυσικής ανοσοαπάντησης, είναι πολύ αρχαίγωνα συστήματα. Είναι εξαιρετικά πάρα πολύ συντηρημένα, όπως λέμε. Εμφανίζονται στην εξέλιξη πριν από 90 σχεδόν εκατομμύρια χρόνια, 900 εκατομμύρια χρόνια, σε απλούς οργανισμούς. Όπως είναι τα σπόγγι, τα ποροφόρα, οι οργανισμοί αυτοί που ξέρουμε ως απλοί σπόγγι στη θάλασσα. Οι σπόγγι λοιπόν και άλλα απλά ηχηνόδερμα, ο αχινός, ο αστερίας, διάφοροι άλλοι απλοί οργανισμοί, μέχρι τα ανώτερα επίπεδα εξέλιξης, όπως είναι τα ψάρια, τα ερπετά και τα θηλαστικά, περιλαμβάνουν πάρα πολλά μόρια αυτού του συστήματος του συμπληρώματος. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτούς τους οργανισμούς απουσιάζει ένα οργανωμένο σύστημα επίτηδης ανοσίας. Έχουν πολύ χαμηλή συγκέντρωση αντισωμάτων, πολύ λιγότερο ανεπτυγμένα αντισώματα. Σε αντιστάθμισμα της έλλειψης των αντισωμάτων, αυτοί οι οργανισμοί έχουν πάρα πολύ καλά ανεπτυγμένα συστήματα φυσικής ανοσίας, όπως είναι το συμπλήρωμα. Το ίδιο ψάρι, για παράδειγμα, αρχίζει να σας πω ότι το ίδιο ψάρι, το ίδιο άτομο μπορεί να περιέχει στον ορό του, στην κυκλοφορία του, πάρα πολλές μορφές της ίδιας πρωτεΐνης του συμπληρώματος, προσπαθώντας έτσι να καλύψει την έλλειψη των αντισωμάτων που έχει και να μπορεί να αναγνωρίσει περισσότερα μικρόβια με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλές έρευνες έχουν βοηθήσει στο να διασαφηνίσουμε τον ρόλο αυτού του συστήματος στα επίπεδα αυτά, σε αυτές τις μορφές ζωής. Αν μπορούμε να πλουστεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτό το σύστημα φυσικής ανοσίας που λέγεται συμπληρώμα, θα σας έλεγα ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιεί διάφορα διαλυτά μόρια στο αίμα, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ως υποδοχής αυτές τις μοριακές υπογραφές που σας έδειξα στην αρχή. Τις μοριακές υπογραφές που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια των εσωτερικών παθογόνων μικροοργανισμών. Χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά μονοπάτια, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να σας μπερδέψω με βιοχημικά μονοπάτια απόψε. Απλά να κρατήσετε ότι χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές οδούς ενεργοποίησης, όπως λέμε, το συμπλήρωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αντιλαμβανόμενο τις μοριακές υπογραφές που έχουν τα παθογόνα, δίνοντας έτσι το ένασμα να σχηματιστούν πάρα πολλά μόρια αυτού του προϊόντος που λέγεται C3P στα αυτή τη διαφάνεια. Αυτή η πρωτεΐνη, αυτό το ενεργό κλάσμα της πρωτεΐνης C3 που υπάρχει στο αίμα μας, που λέγεται C3P, είναι μια οψωνίνη. Οι οψωνίνες τι είναι? Είναι μόρια τα οποία καθυλώνονται σε πολλά αντίτυπα πάνω στο παθογόνο μικρόβιο, όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα που τους παράγει, όπως το συμπλήρωμα, και λειτουργούν ως σημεούλες, ως μικροί φάροι για την προσέλκυση των φαγοκυτάρων της φυσικής άμυνας. Τα φαγοκύτταρα χρειάζονται καθοδήγηση για να φτάσουν στο στόχο τους. Το συμπλήρωμα αυτό παρέχει. Παρέχει τους μικρούς αυτούς φάρους που, σαν φωτεινά λαμπιόνια, καθοδηγούν τα άλλα κύτταρα της φυσικής ανοσίας να έρθουν κοντά στη λίμωξη και να απεικοδομήσουν, να φαγοκυταρώσουν, όπως λέμε, αυτό το μικρόβιο. Άρα το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του συμπληρώματος είναι η φαγοκυτάρωση, η απεικοδόμηση, η εγκόλυπωση του μικροβίου μέσα στο φαγοκυτάρο, η έναρξη φλεγμονής, που είναι πολύ σημαντικό επίσης παρακλάδι της ενεργοποίησης του συστήματος, ή και τελικά η καταστροφή του κυτάρου μέσω του σχηματισμού κάποιων πολύ χαρακτηριστικών πόρων που τους βλέπετε εδώ σε αυτή την ένθετη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ μια χαρακτηριστική τομή από την επιφάνεια ενός βακτηρίου, το οποίο έχει στοχευτεί από το συμπληρώμα. Το συμπλήρωμα έχει ενεργοποιηθεί στην επιφάνειά του και καταλήγει όλη αυτή η ενεργοποίηση στο σχηματισμό αυτών των μεγάλων, βλέπετε, μαύρων κυλίδων που δεν είναι τίποτα άλλο από μεγάλοι πόροι, μεγάλες τρύπες σε κάτωψη που ανοίγουν πάνω στη μεμβράνη του κυτάρου στόχου και με αυτόν τον τρόπο το κύτταρο αυτό καταλήγει να εξουδετερωθεί και να λυθεί, να καταστραφεί. Αυτή είναι η κλασική προστατευτική λειτουργία που επιτελεί το συμπλήρωμα ως σύστημα φυσικής άμυνας. Πέρα από τα διαλυτά όμως στοιχεία της φυσικής ανοσοαπάντησης, θα ήθελα λίγο να σας δώσω σε απλές διαφάνειες παραδείγματα κυτάρων που συμμετέχουν στην φυσική ανοσοαπάντηση. Στα έμορφα λοιπόν στοιχεία, πέρα από τα διαλυτά, ας ασχοληθούμε λίγο με ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των κυτάρων της φυσικής ανοσίας.
Η μεγάλη οικογένεια των κυττάρων σχέση και ανοσίας είναι τα λεγόμενα φαγοκύτταρα. Το λέει και η λέξη άλλωστε, τους αρέσει να τρώνε το κύτταρο στόχο. Στην περίπτωσή μας, κυρίως το παθογόνο μικρόβιο. Δείτε εδώ χαρακτηριστικά μια εικόνα από ηλεκτρονική μικροσκοπία ενός φαγοκυττάρου, το οποίο εκτείνει αυτά τα μεγάλα, μεγάλα ψευδοπόδια και να, στην προσπάθειά του να εγκολπώσει αυτά τα βακτήρια που βλέπετε εδώ, να τα αποικοδομήσει, να τα εγκολπώσει και να τα φέρει μέσα στο εσωτερικό του, να τα αποικοδομήσει και να μπορέσει μετά να τα δείξει στα κύτταρα της ειδικής άμυνας. Άρα, τα φαγοκύτταρα, πέρα από τη διαδικασία της φαγοκυτάρωσης που βλέπετε εδώ, είναι πολύ χρήσιμα και στο να κάνουν αυτό που λέμε αντιγονοπαρουσίαση. Να δείξουν το αντιγόνο στα κύτταρα της ειδικής άμυνας. Άρα, πολύ σημαντικός ο ρόλος τους στο μετέχνιο των δύο συστημάτων, της φυσικής και της έμφυτης και της ειδικής ανοσίας. Ποια είναι αυτά τα φαγοκύτταρα? Πολλές φορές κοιτάμε τις εξετάσεις αίματος που κάνουμε όλοι μας κατά περιόδους για να τσεκάρουμε. Ο γενικός τύπος στην εξέταση αίματος μας δίνει μια εικόνα του τι κύτταρα έχουμε στο αίμα μας. Τα περισσότερα από αυτά τα φαγοκύτταρα είναι λευκά αιμοσφαίρια. Τα λευκά αιμοσφαίρια λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στην άμυνα, γιατί είναι τα κατεξοχήν κύτταρα, περιλαμβάνουν τα κατεξοχήν κύτταρα της φυσικής άμυνας. Φαγοκύτταρα λοιπόν είναι τα λεγόμενα μακροφάγα. Τα μακροφάγα προέρχονται από τα λεγόμενα μονοκύτταρα που έχουμε στο αίμα και τα μετράμε σε μια γενική αίματος. Αλλά είναι αυτά τα μακροφάγα είναι ουσιαστικά οι διαφοροποιημένες μορφές αυτών των μονοκυττάρων όταν πάρουν το ένασμα και αποκτήσουν την ικανότητα να μεταναστεύουν στους ιστούς και πηγαίνουν στη θέση μιας γρήμωξης, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά εδώ σε μια τομή από έναν πνεύμονα. Βλέπετε αυτές τις κουκίδες, τις καφετιές που αντιστοιχούν σε αυτά τα κύτταρα που είναι τα μακροφάγα, τα οποία έχουν μεταναστεύσει από την κυκλοφορία του αίματος και έχουν έρθει μέσα στον πνεύμονα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν το μικρόβιο που έχει έρθει. Τα μακροφάγα λοιπόν είναι, και να μια χαρακτηριστική εικόνα του από ιστολογικό παρασκευάσμα. Αυτή είναι η κλασική εικόνα που έχουμε όταν τα βλέπουμε στο μικροβιολογικό εργαστήριο μέσα σε μια τομή, σε ένα παρασκευάσμα που προκύψει από αίμα. Αυτά που ίσως οι περισσότεροι όμως ξέρετε και παρακολουθείτε στις γενικές εξετάσεις αίματος είναι τα ουδετερόφυλλα. Επίσης μια πολύ κλασική κατηγορία, πολύ σημαντική κατηγορία φαγοκυττάρων της φυσικής άμυνας. Και γιατί τα ξέρουμε όλοι, γιατί είναι περίπου είναι η πλειοψηφία των λευκών αιμοσφαιριών στο αίμα μας. Καλύπτουν το 40-75% των λευκών που έχουμε στο αίμα. Είναι υπεύθυνα για την διαδικασία της φαγοκυτάρωσης, πολύ 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 έντονα φαγοκυταρικά στοιχεία. Προκαλούν αυτό που λέμε οξυδοτικές αποκρίσεις, δηλαδή στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν και να εξουδετερώσουν το μικρόβιο, το εγκολυπώνουν και παράγουν πάρα πολλές ρίζες οξυγόνου, οξυδοτικά προϊόντα τα οποία οξυδώνουν και καταστρέφουν το μικρόβιο. Και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν και στη διαδικασία της φλεγμονής. Η φλεγμονή ξεκινάει μέσα από την ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων, λέγω το ουδετερόφυλλα. Προσελκύονται στη θέση της λίμωξης και παράλληλα με την φαγοκυτάρωση και την παραγωγή οξυδοτικών ριζών, ξεκινά και μια διαδικασία φλεγμονής που είναι σημαντική για την καταπολέμηση του λιμωγόνου παράγοντα, αλλά μπορεί να συμβάλλει και στη μυστική βλάβη όταν δεν υπάρχει σωστός έλεγχος σε παθήσεις. Μια άλλη κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων που είναι σημαντική ως στοιχείο φυσικής άμυνας είναι τα κοκκιώδη λευκά αιμοσφαίρια, ξέρουμε όλοι ως ιοζινόφυλλα. Τα αναζητούμε συνήθως σε εξετάσεις γιατί υπάρχει πρόβλημα όταν ανεβαίνει το ποσοστό τους πάνω από το περίπου 5% των ολικών λευκών που έχουμε στο αίμα. Συνήθως είναι πολύ μικρό το ποσοστό τους σε έναν άνθρωπο που δεν νοσεί. Αν ανεβεί το ποσοστό τους πιο πάνω από το 5% αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε αν υπάρχει κάποια κατάσταση που προκαλεί φλεγμονή, κάποια αλλεργία, κάποια παθολογική κατάσταση που μπορεί να σχετιστεί με την αύξηση των ιοζινοφύλων. Αυτό που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι είναι πάρα πολύ δραστικά κύτταρα της φυσικής άμυνας. Περιέχουν, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά σε αυτό το καρτούν, πάρα πολλά κοκκία τα οποία περιέχουν τοξίνες, ουσίες δηλαδή οι οποίες μπορούν να χτυπήσουν το κύτταρο στόχο, το μικρόβιο και να το καταστρέψουν. Μια άλλη παρόμοια με τα ιοζινόφυλλα κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων είναι τα βασεόφυλλα. Πολύ μικρότερο το ποσοστό του στο αίμα, περίπου ίσως λίγο λιγότερο από το 1% των ολικών λευκών. Αλλά και αυτά είναι επιφορτισμένα με τη διαδικασία της άμυνας, της πρώτης γραμμής άμυνας αντιμικροβίων. Γιατί περιέχουν και αυτά πάρα πολλά κοκκία. Είναι φορτωμένα με κοκκία, γεμάτα με μόρια τα οποία συμβάλλουν στην εξουδετέρωση παθογόνου αλλά και στην έναρξη φλεγμονής. Απελευθερώνουν όταν ενεργοποιηθούν μόρια όπως είναι η σταμίνη, που όλοι ξέρουμε ότι παίζει ισχυρό αγκιοδιασταμικό ρόλο και βοηθάει στην προσέλκυση κυττάρων στη θέση μιας λίμωξης. Άλλα μόρια ανοσοδραστικά και ανοσοτροποποιητικά, όπως είναι οι προσταγλαντίνες, τα λευκοτρέμια, γενικά μόρια που συμβάλλουν στη διαδικασία της φλεγμονής. Ήδη όπως βλέπετε από τα στοιχεία που συζητάμε, υπάρχει μια πολύ στενή συσχέτιση των διαλυτών αλλά και έμορφων στοιχείων της φυσικής ανοσίας με τη διαδικασία της φλεγμονής. Μέσα από τα προϊόντα, τα ποικίλα που έχουμε περιγράψει, ότι απελευθερώνονται από τα ενεργοποιημένα αυτά κύτταρα όταν δουν το παθογόνο μικρόβιο. Μια άλλη κατηγορία που συχνά, ίσως λιγότερο συχνά από τις άλλες, συναντούμε είναι τα συντευτικά κύτταρα. Τα συντευτικά κύτταρα θυμίζουν πολύ τα βασεόφυλλα, ουσιαστικά για
πολλοί θεωρούν ότι είναι η μορφή των βασιλόπουλων που συναντάμε στους ιστούς και όχι στο αίμα, είναι πάρα πολύ παρόμοια και στη μορφολογία και στη λειτουργία και αυτά έχουν πάρα πολλά κοκκία τα οποία απελευθερώνουν, αποκοκκιώνονται όπως λέμε, όταν συναντήσουν το δεμεκοπητικό ερέθισμα. Τα κοκκία αυτά περιλαμβάνουν πάρα πολλούς μεσολαβητές φλεγμονής, όπως είναι η ισταμίνη, ο TNF, αντιμικροβιακά πεπτίδια, γενικά παράγοντες που συμβάλλουν και στην εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά και στην έναρξη φλεγμονωδών αντιδράσεων που βοηθούν στο να κινητοποιηθούν και να προσελκυθούν στη θέση της λίμωξης, αλλά και τώρα της φυσικής και ειδικής άμυνας. Μια άλλη κατηγορία κυττάρων φυσικής άμυνας, που σε αντιδιαστολή με όλες τις προηγούμενες κατηγορίες δεν είναι κύτταρα, ανήκουν στα λευκά υπόσχερα, αλλά δεν είναι κύτταρα μυελοειδούς όπως λέμε πρόληψη, αλλά είναι λεμφικής πρόληψης, είναι λεμφοκύτταρα υπό μία έννοια, είναι τα κύτταρα φυσική φωνή. Θυμίζουν τα πίτα και τα αφλεμφοκύτταρα, όντας στην ίδια ευρύτερη κατηγορία, αλλά παραμένουν κύτταρα της φυσικής άμυνας γιατί έχουν πάρα πολύ σκληρή κυταροτοξική δράση. Όταν δουν ένα μολυσμένο ειδικά κύτταρο ή ένα καρκινικό κύτταρο, απελευθερώνουν κοκκία με πάρα πολύ σκληρά πρωτεολυτικά ένσημα και πρωτεΐνες που μπορούν να σπάσουν και να διαλύσουν τη μεμβράνη του κυττάρου στόχου. Λόγω αυτής της δράσης τους είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία και αναπτύσσονται πάρα πολλές ανοσοτροποιητικές και ανοσοθεραπευτικά σχήματα, πάρα πολλά, τα οποία αξιοποιούν αυτή την κατηγορία, τα κύτταρα φυσικούς φωνής, για να αναπτύξουν νέα πρωτόκολλα για την θεραπεία του καρκίνου. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστα κυταροτοξικά συστήματα όταν στοχεύουν καρκινικά κύτταρα. Είναι πάρα πολύ έντονη η δράση τους έναντι των καρκινικών κυττάρων. Και αυτό αξιοποιήθηκε σε πολλές κλινικές δοκιμές. Τέλος, η τελευταία και ίσως η πιο σημαντική κατηγορία κυττάρων φυσικής άμυνας είναι τα λεγόμενα δεντριτικά κύτταρα. Δεντριτικά κύτταρα λόγω του σχήματός του σε απλουστευμένη μορφή. Εδώ βλέπετε ίσως μια απεικόνηση που θυμίζει περισσότερο την πραγματική τρισδιάστατη διαμόρφωση αυτών των κυττάρων. Βλέπετε τις πολλές εκπτυχώσεις που έχει η κυταρική του μεμβράνη. Αυτό έχει σαφώς λειτουργική σημασία, γιατί όσο περισσότερες πτυχώσεις παρουσιάζει η επιφάνεια ενός κυττάρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια που επιτρέπει στον κύτταρο αυτό να αλληλεπιδράσει με τους στόχους, με τα κύτταρα στόχους τους και να δημιουργήσει έτσι πάρα πολλές συνέργειες και αλληλεπιδράσεις. Τα κύτταρα αυτά που λέμε δεντριτικά είναι πολύ σημαντικά κύτταρα φυσικής άμυνας και για έναν ακόμα λόγο. Πέρα από την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με τα άλλα κύτταρα που σας έδειξα, αλλά και με τα πίτα και τα τάφλεμφο κύτταρα, τα κύτταρα αυτά είναι τα κατεξοχήν κύτταρα που κάνουν αυτό που λέμε αντιγόνο παρουσίαση. Διατρέχουν όλους τους ιστούς, περιφερειακούς ιστούς του σώματος, περνούν από την κυκλοφορία στους ιστούς και πίσω πάλι στην κυκλοφορία. Είναι πάρα πολύ δραστικά φαγοκυταρικά συστήματα όταν είναι ανώριμα και όταν οριμάσουν έχουν την ικανότητα να σταματούν αυτό που λέμε φαγοκυτάρωση, πάβουν να τρώνε το μικρόβιο που να το αποικοδομούν στο εσωτερικό τους, αλλά έχουν την ικανότητα να το παρουσιάζουν υπό τη μορφή μικρών κομματιών που λέγονται πεπτίδια, πάνω σε ειδικά μόρια που λέγονται μόρια ιστοσυμβατότητας, πάνω στην επιφάνειά τους. Και αυτό που τους επιτρέπει, αυτό το μοριακό μονοπάτι τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με τα ΤΑΦ και τα ΒΙΤΑ λεμφοκύτταρα. Και με αυτόν τον τρόπο τα δεντριτικά κύτταρα είναι το όχημα με το οποίο το αντιγόνο ουσιαστικά παρουσιάζεται στα κύτταρα τα οποία θα παράξουν εν τέλει τα αντισώματα. Τα ΒΙΤΑ λεμφοκύτταρα είναι αυτά. Και έτσι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους σε αυτό που λέμε αντιγόνο παρουσίαση. Αυτά τα λίγα στοιχεία για τα έμορφα συστατικά της φυσικής ανοσίας. Αλλά επειδή πολλές φορές ακούσατε τη λέξη φλεγμονή μέχρι τώρα στις διαφάνειες που σας έδειξα, αλλά δεν έχουμε ακόμα δώσει έναν πολύ βασικό ορισμό τι είναι φλεγμονή, δεν θα τον δώσω εγώ τον ορισμό, θα ανατρέξουμε στην ιστορία, θα πάμε 2.000 χρόνια περίπου πίσω και θα δούμε τον Αύλο Κορνίλιο Κέλσον, έναν Ρωμαίο εγκυκλοπαιδιστή, ο οποίος καταθέτει σε ένα γραπτό του κείμενο, πολύ γνωστό γραπτό του κείμενο, τον ορισμό της φλεγμονής. Πριν από 2.000 χρόνια. Και σας βεβαιώνω ότι αυτός ο ορισμός παραμένει ακόμα και σήμερα επίκαιρος και δεν έχει αλλάξει καθόλου παρά μόνο υπό την έννοια ότι οι νέες τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας μας επιτρέπουν να δούμε με πολύ αναλυτικότερο τρόπο και πολύ πιο εξειδικευμένο τρόπο τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες. Τι είναι φλεγμονή? Είναι μια διαδικασία που ορίζεται από 5 γνωρίσματα. Τη θερμότητα, την ανάπτυξη θερμοκρασίας, το πόνο, το ίδρυμα ή πρίξιμο και την ερυθρότητα που ορισμένη περιοχή στην οποία έχουμε φλεγμονή. Αυτή η εικόνα είναι παρμένη, την έχω δανειστεί από ένα άρθρο ανασκόπησης του 2002 μιας ομάδας από την Αγγλία, η οποία εικόνα ουσιαστικά αποτελεί μια παροδία της αρχαίας προέλευσης του ορισμού της φλεγμονής. Βλέπετε έναν αρχαίο ναό που αντί για κύωνες βλέπουμε τα κορμιά 5 αρχαίων Ελλήνων ή Ρωμαίων, όπου η σχηματοποίηση του κάθε κορμιού αντιπροσωπεύει μία από τις 5 ιδιότητες που σας είπα.
τη θερμότητα, την ερυθρότητα, το ίδημα, το πόνο και εν τέλει την απώλεια της λειτουργίας, η οποία οφείλεται σε όλα τα προηγούμενα. Αυτό με λίγα λόγια είναι η φλεγμονή. Αυτός είναι ο ορισμός που δίνουμε ακόμα και σήμερα. Προχωρώντας όμως λίγο παραπέρα, αν θέλουμε να δώσουμε έναν πιο αναλυτικό ορισμό, θα λέγαμε ότι η φλεγμονή αποτελεί μια αντίδραση των υγιών ιστών του σώματος σε οτιδήποτε πάει να ανατρέψει αυτό που λέμε ομοιοστασία ή φυσιολογική ισορροπία του συστήματος, του οργανισμού μας. Αποτελεί λοιπόν μια άμεση απόκριση των υγιών ιστών σε πολυσπαθικούς παράγοντες, σε έναν ερεθισμό που έρχεται από την είσοδο αλλεργιογόνου στον οργανισμό ή στην παρουσία ακόμα και κατεστραμμένων δικών μας ή εκφυλισμένων δικών μας, γερασμένων για παράδειγμα κυττάρων. Όλα αυτά τα παραδείγματα μπορούν να αποτελέσουν το ένασμα για την ενεργοποίηση φλεγμονωδών αποκρίσεων. Η φλεγμονή στοχεύει στο να αποκαταστήσει, όπως σας είπα, την ομοιοστασία των ιστών. Ο όρος ομοιοστασία χρησιμοποιείται συχνά στα εγχειρίδια μας για να αποδώσει αυτό που ίσως με απλά λόγια θα λέγαμε την αποκατάσταση της βέλτιστης λειτουργίας των ιστών όταν δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα το οποίο ανατρέπει την ισορροπία. Στη φλεγμονώδη απόκριση μετέχουν ανοσοκύτταρα, κύτταρα του ανοσοκυτικού συστήματος, κυρίως τα αρχικά ανοσφαίρια, και πολλοί διαλυτοί παράγοντες, όπως ανέφερα και πριν, οι οποίοι τι κάνουν, επιδρούν σε πρώτο χρόνο στο αρχιακό μας σύστημα, στο σύστημα των αγγείων της κυκλοφορίας του αίματος. Επιδρούν στο αγγειακό σύστημα κατά τόπο ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην διήθηση των κυττάρων, στη μετανάστευση δηλαδή των κυττάρων, που είναι κύτταρα της φυσικής ανοσίας αλλά και της επίκτητης, από την κυκλοφορία του αίματος προς τους ιστούς. Γι' αυτό προϋποθέτει κάποια βήματα. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι δεν είναι απλά η εκδήλωση της φλεγμονής αυτό που μας απασχολεί. Είναι ο χρονισμός, η διάρκεια της φλεγμονής που αποτελεί ένα μέγιστη σημασία σε θέμα στην παθοφυσιολογία νόσου. Όταν η φλεγμονή είναι οξία, όπως λέμε, συγκεκριμένου χρόνου και ελεγχόμενη, τότε συνήθως οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα, όπως είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας των ιστών, η ιστική ομοιοστασία, όπως λέμε, η επούλωση ενός τραύματος και η αναδόμηση του ιστού που περιβάλλει το τραύμα. Όταν η φλεγμονή όμως ξεφεύγει χρονικά σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι χρόνια όπως λέμε, άρα και ανεξέλεγκτη γιατί δεν ρυθμίζεται σωστά η διαδικασία έναρξης και λήξης της, τότε οδηγούμαστε στην παθολογία πολλών νοσημάτων. Σε αυτή τη διαφάνεια ουσιαστικά θα ήθελα να σας συνοψίσω το τι συμβαίνει όταν έχουμε αυτό που λέμε οξία φλεγμονή. Και συνήθως η οξία φλεγμονή έχει ευεργετική επίδραση. Προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία και να εμπουλώσει ένα τραύμα ή να εξουδετερώσει ένα παθογόνο εισβολέα. Ας φανταστούμε ότι σε ένα σημείο του σώματος έχει εισέλθει ένα μικρόβιο. Τι συμβαίνει. Αμέσως κινητοποιούνται τα κύτταρα της φυσικής άμυνας, τα μακροφάγα που σας έδειχνα, ή τα ουδετερόφυλλα, τα οποία θα έρθουν στη θέση της λίμωξης, περνώντας από την κυκλοφορία μέσα στον ιστό, και αμέσως αυτά τα κύτταρα, σε ελάχιστα λεπτά, όταν θα βρεθούν μέσα στον ιστό, θα αρχίσουν να ελευθερώνουν πάρα πολλούς παράγοντες, πάρα πολλά μόρια διαλυτά, τα οποία έχουν ρόλο φλεγμονωδών μορίων. Τι κάνουν ουσιαστικά. Προκαλούν το φαινόμενο της αγκιοδιαστολής. Βλέπετε εδώ το αγκιακό σύστημα, τις αρτηρίες και τις φλέβες, σε ένα πλέγμα αγκιακό. Δείτε τι συμβαίνει όταν αρχίσουν να εκκλίνονται, να απελευθερώνονται οι πρώτοι φλεγμονώδεις παράγοντες, αυτοί οι διαλυτοί μεσολαβητές όπως λέμε. Αυξάνεται η διαπερατότητα των αγκίων, γίνεται αγκιοδιαστολή και αυτό επιτρέπει στα κύτταρα που είναι μέσα στο αίμα να περάσουν πολύ πιο εύκολα μέσα στο ιστό. Έχουμε δηλαδή ταυτόχρονα αύξηση της διαπερατότητας του ενδοθυλίου των αγκίων. Έχουμε αλλαγή στην ταχύτητα ροής του αίματος, ουσιαστικά αυξάνοντας την επιφάνεια και την έχοντας αγκιοδιαστολή, μικραίνει ταχύτητα ροής του αίματος και αυτό επιτρέπει στα λευκά αιμοσφαίρια να μπορέσουν να προσκοληθούν στο ενδοθύλιο, να διηθήσουν, να περάσουν μεταξύ των ενδοθυλιακών κυττάρων και να διηθήσουν τον ιστό, να περάσουν δηλαδή μέσα στον ιστό και να φύγουν από την κυκλοφορία. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στην επόμενη διαφάνεια, η οποία σας δείχνει πάρα πολύ ωραία, σε αυτή την πολύ όμορφη διαφάνεια, την οποία μακάρι να μπορούσα να την αποθανατήσω με έναν άλλο τρόπο, αλλά την ταμίζω από την βιογραφία, αυτό ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για τους αγγλικούς όρους. Αποθανατίζει αυτή η διαφάνεια όλα τα διακριτά στάδια που ορίζουν αυτό που λέμε οξία φλεγμονώδη απόκριση. Φανταστείτε ένα αγκείο σε διατομή, φανταστείτε μια λίμωξη, ένα παθογόνο παράγοντα που έχει χτυπήσει μια περιοχή του σώματος, και αυτό που συμβαίνει στα πρώτα στάδια είναι αυτό που λέμε ενεργοποίηση του ενδοθυλίου του αγκείου. Το ενδοθύλιο του αγκείου, που είναι αυτή η επίστρωση των κυττάρων που περιβάλλουν τον εσωτερικό αυλό του αγκείου, τα κύτταρα αυτά αρχίζουν να ενεργοποιούνται, να παράγουν μόρια τα οποία βοηθούν τα λευκά αιμοσφαίρια που είναι μέσα στην κυκλοφορία να προσχοληθούν. Τα λευκά αιμοσφαίρια με τη σειρά τους επίσης τροποποιούν την επιφάνειά τους. Παράγουν δηλαδή τα μόρια τα οποία θα δέσουν πάνω σε αυτά τα μόρια που εκφράζει το ενδοθύλιο. Υπάρχει δηλαδή μια διπλή αλληλεπίδραση εκατέρωθεν, έτσι ώστε να προσχοληθούν καλύτερα τα λευκά αιμοσφαίρια πάνω σε αυτά τα μόρια κυταρικής υπόλοιψης, όπως λέμε,
Και εν συνεχεία το ενδοθήλιο ανοίγει μικρά χάσματα μεταξύ των ενδοθυλιακών κυττάρων και επιτρέπει αυτό που λέμε την εξαγκίωση των βρεφών αιμοσφαιρίων, το extravasation που λέμε εδώ. Η εξαγκίωση είναι η απομάκρυση των κυττάρων από την κυκλοφορία του αίματος προς τους ιστούς, η διήθηση μέσα στον υποκείμενο ιστό και έχουμε αμέσως την πρώτη πυκνή συγκέντρωση βρεφών αιμοσφαιρίων κοντά στον λιμογόνο παράγοντα. Αυτά είναι τα πρώτα στάδια της οξείας πνευμονίας. Πολύ σημαντικά για την αντιμετώπιση ενός παθογόνου δόλυβα. Χαρακτηριστική εικόνα που συχνά συναντούμε και σε άλλα κυρίδια. Φανταστείτε μια αμυχή, μια δερματική αμυχή, ένα τραύμα το οποίο αποτελεί είσοδο δυναμικά, δυνητικά είσοδο μικροβίων για τον οργανισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το δίκτυο οξείας φλεγμονής, έτσι ώστε τα λευκά αιμοσφαίρια από, από το πλησιέστερο αγκείο να μπορέσουν να διηθήσουν, όπως λέμε, να εξαγκυωθούν, να βγουν από την κυκλοφορία, να διηθήσουν τον ιστό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον λιμογόνο παράγοντα, παράγοντας τις τοξίνες τους και όλα αυτά τα μόρια τα οποία καταστρέφουν άμεσα το μικρόβιο. Και τέλος, όταν έχετε μια οξεία φλεγμονώδη απόκριση σε ένα τραύμα, αυτό που μένει σε όλους μας και το έχουμε δει συχνά στο σώμα μας σε πάρα πολλές φάσεις, γίνεται αυτό που λέμε εμπούλωση. Σχηματίζεται ένα πόμα ουσιαστικά στην περιοχή της πληγής. Το πόμα αυτό περιλαμβάνει ενεργοποιημένα αιμοπεντάλια, κύτταρα του συστήματος πλήξης, το οποίο επίσης ενεργοποιείται παράλληλα τα συστήματα, τα άλλα συστήματα φυσικής ανοσίας. Και αυτό εξασφαλίζει την απόφραξη του σημείου εισόδου, δυνητικής εισόδου μικροβίων στο σημείο του τραύματος. Έτσι προστατεύουμε τον οργανισμό από το να μην εισέλθουν άλλα μικρόβια και παράλληλα όλα τα φλεγμονώδη μόρια που παράγονται από τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας που έχουν διηθήσει τον ιστό επιτρέπουν στα κύτταρα που υπάρχουν σε αυτή τη ζώνη, που είναι κυρίως ινοβλάστες, να μετασχηματιστούν και να δώσουν τα κύτταρα τα οποία θα επενδύσουν την πληγή και θα αποκαταστήσουν την ισορροπία του ιστού, δίνοντας καινούργια επιθυλιακά κύτταρα και αποκαθιστώντας έτσι τα στρώματα της επιδερμίδας σε αυτή την περιοχή. Είναι θαυμάσια η ικανότητα της φύσης να μέσα από πολύ πλοκά στάδια να αποκαθιστά την ισορροπία σε κάθε περίπτωση λίμωξης ή δερματικής αμυχής. Συνεχίζοντας λίγο στα παραδείγματα ενεργετικών δράσεων συστημάτων φλεγμονής, θα ήθελα να αναφερθώ με σύντομο τρόπο σε παραδείγματα λίγο πιο εξωτικών δράσεων των συστημάτων φλεγμονής και φυσικής άμυνας, όπως αυτά τα έχουμε καταλάβει μέσα από έρευνα τα τελευταία 10 χρόνια που αφορά κυρίως το σύστημα του συμπληρώματος. Υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία ουροδρών αμφιβίων που λέγονται άξονότους. Είναι νομίζω ο όρος που αποδίδει τον όρο άξονο στα ελληνικά, είναι ένα είδος μεξικανικής σαλαμάνδρας. Αυτά τα μικρά λοιπόν ουροδελή αμφίβια που είναι κυρίως ζουν μέσα στο νερό έχουν την ικανότητα να αναγεννούν σχεδόν κάθε άκρο. Μπορείτε να τους κόψετε την ουρά, οποιοδήποτε από τα τέσσερα πόδια, να τους κόψετε ένα κομμάτι του φακού στο μάτι. Οτιδήποτε από όλα, οποιοδήποτε από όλα αυτά τα από όλους αυτούς τους ιστούς έχει την ικανότητα, την θαυμάσια ικανότητα να επαναδιαφοροποιείται και να, μέσα από μια διαδικασία που λέμε μορφογένεση, που είναι μια πιστή αναπαράσταση της εμβριογένεσης, να μπορούν να αποκαθιστούν αυτό το χαμένο άκρο και να ξανασχηματίζουν τον αρχικό ιστό και την αρχική οργάνωση του άκρου ακριβώς όπως ήταν στην αρχική του κατάσταση. Λοιπόν, έχουν γίνει έρευνες που έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια της επούλωσης αυτού του ακροτηριασμένου άκρου, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το στάδιο, υπάρχει μία, ενεργοποιείται μια έντονη διεργασία φλεγμονής, η οποία καθοδηγείται από ένα σύστημα φυσικής ανοσίας που λέγεται συμπλήρωμα. Το συμπλήρωμα που σας έδειξα στις πρώτες διαφάνειες. Πολλά μόρια του συμπληρώματος εγκρίνονται, απελευθερώνονται σε αυτή την περιοχή του επουλωμένου τραύματος και καθοδηγούν μέσα από ένα δίκτυο φλεγμονής την αναγέννηση που άκρου στα ουροδελή αυτά αμφίβια. Άρα, να ένα παράδειγμα πως η οξεία φλεγμονώδης απόκριση, η παροδική φλεγμονώδης απόκριση, έχει ευεργετική επίδραση και σε ένα σύστημα που περισσότερο προσομοιάζει την φυσιολογική ανάπτυξη των οργανισμών, την εμβριογένεση ή την μορφογένεση, όπως λέμε στα κατώτερα αυτά σπονδυλωτά. Ένα άλλο παράδειγμα τέτοιες ικανότητες, της ικανότητας συστημάτων φυσικής ανοσίας, όπως είναι το συμπλήρωμα, να καθοδηγούν μέσα από φλεγμονή την αναγέννηση ιστών, είναι το παράδειγμα της αναγέννησης του φακού σε αυτά τα αμφίβια. Βλέπετε χαρακτηριστικά πόσο έντονα, πόσο εξωτικά είναι αυτά τα μικρά ουροδελή αμφίβια. Αν δείτε αν προσέξετε σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε σε τομή σχεδόν το φακό του ματιού σε αυτά τα ζώα. Αυτή εδώ η ζώνη απεικονίζει τις μυϊκές ίνες, οι οποίες θα μετασχηματιστούν στο φακό, στο τελικό στάδιο. Χαρακτηριστικά δείτε σε αυτά τα τρία πάνελ, δεξιά και κάτω, πόσο πιο έντονα. Έντονος είναι ο πολλαπλασιασμός των ινών σε αυτή την περιοχή του φακού που έχει κοπεί. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ενεργοποιήσει το συμπλήρωμα πειραματικά στο εργαστήριο, με μία μέθοδο που δεν θα μπω σε λεπτομέρεια να σας προβληματίσω,
Όταν ενεργοποιούμε το συμπλήρωμα με αυτό το παράγοντα, βλέπετε έντονη αναγενετική απόκριση, έντονη πολλαπλασιασμό των μυϊκών ινών του φακού, που θα μετασχηματιστούν τελικά στο φακό, στον όριμο φακό του ματιού, σε αντίθεση με την περίπτωση του ζώου που είναι μάρτυρας. Αυτό ένα ακόμα παράδειγμα του πώς η ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας και του συμπληρώματος μπορεί να συμβάλλει στην ιστική αναγέννηση. Φυσικά όλα αυτά δεν θα είχαν έννοια αν δεν μπορούσαμε να το δούμε σε ένα μοντέλο πειραματικό το οποίο πλησιάζει τώρα στον άνθρωπο. Η ιστική αναγέννηση είναι χαρακτηριστικό προνόμιο των κατώτερων σκοπηλωτών. Στον άνθρωπο είναι μια συζήτηση επιφορούμενη κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πιστεί ικανότητα ιστική αναγέννηση στον άνθρωπο. Ωστόσο, το πλέον αποδεκτό μοντέλο ιστική αναγέννηση στα αργότερα θηλαστικά είναι η υπαρκτική αναγέννηση, την οποία μπορούμε να μελετήσουμε χρησιμοποιώντας ως πειραματικό μοντέλο τα μικρά τροχτικά, τα ποδικάκια ή τα μεγαλύτερα τροχτικά που είναι οι αρουραίοι. Όταν στους αρουραίους, που βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά την εικόνα του σηκωτιού τους, αφαιρέσουμε τα 3 τέταρτα του σηκωτιού με χειρουργική επέμβαση, με υπατεκτομή, τα τροχτικά αυτά έχουν την ικανότητα μέσα σε πάροδο μία ή δύο εβδομάδων να αποκαθιστούν τη μάζα του χαμένου ιστού με έναν τρόπο, όπως λέμε, με έναν τρόπο που θυμίζει αυτό που λέμε υπερπλασία του ιστού. Το λέμε υπερπλασία γιατί δεν είναι πιστή αναγέννηση, δεν ξανασχηματίζεται το όργανο ακριβώς όπως ήταν στην αρχική του μορφολογία. Δεν θα δείτε τους λογούς που έχουν χαθεί να σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο. Αποκαθίσταται όμως η μάζα που έχει χαθεί από την υπατεκτομή ή από την υπατοτοξική βλάβη. Σε τέτοια λοιπόν μοντέλα έχει δειχθεί ότι η φυσική ανοσία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια που ενεργοποιούν τα κύτταρα του σηκωτιού να αναγεννηθούν. Θα δείξω χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα που είναι από μια πάρα πολύ μια παλιότερη μελέτη, το 2003 που είχαμε κάνει σε συνεργασία με τον καθηγητή Λάβη στις ΗΠΑ, σε πειραματόζωα στα οποία βλέπετε χαρακτηριστικά εδώ την εικόνα του σηκωτιού του 48 ώρες μετά από υπατεκτομή. Εδώ βλέπετε ένα πειραματόζωο το οποίο αποκαθιστά κανονικά το υπαρκτικό του παρέχημα, δηλαδή δεν έχει καμία βλάβη και βλέπετε έντονη αναγεννητική δραστηριότητα, μια εικόνα κανονική μορφολογική εικόνα, την κανονική μορφολογική εικόνα του υπαρκτικού παρέχηματος. Εδώ δείτε τι συμβαίνει σε ποτικά και τα οποία δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη φυσική του ανοσία, το συμπλήρωμα. Έντονη βλάβη, περιοχές που έχουν έντονη νέκρωση, έντονη ερυθήματα τα οποία δυστυχώς σε λύση ερυθροκυτάρων, υπάρχει δηλαδή έντονη πρωτογενής νέκρωση του ιστού. Αυτό συμβαίνει όταν η φυσική ανοσία δεν μπορεί να απαντήσει. Όταν όμως αποκαθιστούμε την ικανότητα του συστήματος να ενεργοποιεί το συμπλήρωμα, να μπορεί να ενεργοποιήσει δηλαδή ένα σύστημα φυσικής ανοσίας που προκαλεί φλεγμονή στον ιστό, σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βλέπετε πόσο πιο καλή φαινοτυπικά είναι η εικόνα του ιστού. Αποκαθίσταται σχεδόν η μορφολογική εικόνα που έχουμε στα ποδικά και τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία διαταραχή. Και αυτό μας έδωσε το έμαθμα τότε να καταλάβουμε ότι η φυσική ανοσία είναι κάτι το οποίο κινητοποιείται πολύ νωρίς στην διαδικασία της υπαρκτικής αναγέννησης. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες να σας προβληματίσω για αυτό το βιοχημικό μονοπάτι, απλά να κρατήσετε μόνο από όσα σας είπα ότι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος ως σύστημα φυσικής άμυνας μέσα στην κυκλοφορία του σηκωτιού, στην υπαρκτική, στην πλήρη κυκλοφορία, επιτρέπει στα υπατοκύτταρα να ξυπνήσουν από τον υφαλμό του. Θυμηθείτε ότι αυτά τα κύτταρα είναι τελείως διαφοροποιημένα, δεν πολλαπλασιάζονται. Όταν όμως υποστούν το ερέθισμα που είναι η βλάβη, η υπατεκτομή, η υπατοτοξική βλάβη, τα κύτταρα αυτά λαμβάνουν ένα ερέθισμα που τα ενεργοποιεί και το ερέθισμα αυτό φάνηκε ότι απαιτεί την ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος, ενός συστήματος φυσικής άμυνας. Έτσι, μέσα από αυτό το παράδειγμα, από αυτό το μοντέλο, καταλάβαμε ότι η φυσική ανοσία, δημιουργώντας ένα δίκτυο φλεγμονής, επιτρέπει σε αυτά τα κύτταρα να ξυπνήσουν από τον υφαλμό τους και να ξαναμπούν σε αυτό που λέμε στη διαδικασία του πολλαπλασιασμού και της υπερπλαστικής αναγέννησης, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τον ιστό του σηκωτίου μετά από λίγες μέρες. Αυτό όσον αφορά την οξία φλεγμονή και την ευεργετική της επίδραση σε διάφορα μοντέλα και παραδείγματα που σας ανέφερα μέχρι τώρα. Το πρόβλημα όμως αρχίζει όταν μιλάμε για την χρόνια φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή που σχετίζεται κυρίως με ιογενείς λοιμώξεις, με χρόνιες λοιμώξεις, με χρόνια ευαισθησίας σε βακτηριακές λοιμώξεις, με την συνεχή έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, οι οποίοι ευαισθητοποιούν την φυσική μας άμυνα στο να ξεκινάει η φλεγμονώδη αντίδραση και να την κρατάει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης, πολύ συχνά συναντάμε χρόνια φλεγμονής ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις σε γονίδια της φυσικής ανοσίας. Όταν λέω μεταλλάξεις, αναφέρομαι σε γενετικές αλλοιώσεις που δεν επιτρέπουν στα προϊόντα αυτών των γονιδίων, στις πρωτεΐνες τους δηλαδή, να δουλέψουν σωστά και να προστατεύσουν από τοξικούς παράγοντες, από αλλεργιογόνα, από οτιδήποτε εισβάλλει στον οργανισμό και πρέπει να εξουδετερώσουμε. Συνήθως, συχνά έχουμε χρόνια φλεγμονή και σε ασθενείς που παρουσιάζουν πολλά αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα. Και πολύ πιο πρόσφατα έχει γίνει αντιληπτή
η επιβλαβής επίδραση της χρόνιας πνευμονής στην ανάπτυξη του καρκίνου. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω σε αυτή τη διαφάνεια είναι σε αυτό το απλό σχηματικό καρτούν πώς πιστεύουμε ότι επιδρά η χρόνια φλεγμονή, πώς ασκεί μάλλον η χρόνια φλεγμονή με τη ζήμια δράση του Χριστού στον αόρα. Ενώ κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε η φλεγμονή να είναι η υγιής απάντηση του Χριστού σε ένα ερέθισμα και σε κάτι που διαταράσσει την ισορροπία και είναι μια απάντηση η οποία υπό κανονικές συνθήκες μας επαναφέρει τον Χριστό στα αρχικά του, στην αρχική του κατάσταση, αφού επιτρέψει στα φαγοκύτταρα να βυθίσουν τον ιστό, να καταστρέψουν το μικρόβιο, τα κύτταρα αυτά απομακρύνονται εν συνεχεία και επιστρέφουν σε μια κανονική φυσιολογική κατάσταση. Όταν όμως υπάρχει κάποια απορρίθμιση στο σύστημα ή κάποια συσσόρευση μεταλλάξεων, η οποία δεν επιτρέπει στο σύστημα φυσικής αποσπάνησης και φλεγμονής να ξεκινήσει και να κλείσει το κύκλο του μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, τότε έχουμε μια συνεχή κατάσταση χρόνια φλεγμονής στον ιστό, όπου κύτταρα διηθούν συνεχώς τον ιστό που περιβάλλει τα αρχεία. Αυτό οδηγεί σε χρόνιες αλλαγές, όπως είναι μια ανεξέλεγκτη νεοαγγειογενετική κατάσταση, όπου παράγονται νέα και ατελή αρχεία, τα οποία δεν είναι κάποιο λειτουργικά, ή σε χρόνιες αλλαγές στην εξοκυτάρια αμύθρα που περιβάλλει τα κύτταρα, στο υλικό δηλαδή που υποστηρίζει τον ιστό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέμε ίνωση. Παράγεται δηλαδή ακατάσχετα μεγάλη ποσότητα κολαγόνου, το οποίο εγκαθίσταται στον ιστό. Ο ιστός χάνει την ελαστικότητά του και πάει να λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι κλασικό ορόσημο της χρόνιας φλεγμονής, όταν ο ιστός πια και το όργανο καταλήγει να μην μπορεί να δουλέψει φυσιολογικά. Συχνά λοιπόν τα όργανα που υφίσταται την πλάτη της χρόνιας φλεγμονής καταλήγουν να είναι όπως λέμε ηνωτικά όργανα, με μεγάλο ποσοστό ίνωσης, εναπόθεση κολαγών. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας αφιστήσω την προσοχή σας αυτό είναι το ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό σε μεγάλα συνέδρια ότι η χρόνια φλεγμονή, η οποία υποκινείται πολλές φορές και από την χρόνια ενεργοποίηση ή ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση συστημάτων φυσικής απουσίας, αποτελεί αυτό που λέμε ένα σιωπηλό μοχλό παθογένεσης νόσου. Σιωπηλό γιατί δεν είναι εύκολο αντιληπτό σε χρόνια βάση. Δεν είναι αρκετά έντονη αυτή η φλεγμονή για να μπορούμε να την διαπιστώσουμε στο αίμα, να την διαγνώσουμε και να την αντιμετωπίσουμε, αλλά παραμένοντας χρόνια σε χαμηλά επίπεδα, επιφέρει επισήμιες επιδράσεις σε διάφορα συστήματα. Και έτσι ξέρουμε πια ότι η χρόνια φλεγμονή συσχετίζεται με πάρα πολλά νευροεκφυλιστικά νοσήματα, με πνευμονικές νόσους, με αυτοάνοσα νοσήματα, με βλάβες, με χρόνιες φλεγμονώδεις βλάβες σε οφθαλμικές διαταραχές, ακόμα και με χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν να κάνουν με την καλή κατάσταση των λούνων και στην περιοδοτήτητα. Έχει πει ότι χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε περιοδοτήτητα και απώλεια αρμοδιών. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα που έχουν συσχετιστεί με τη χρόνια φλεγμονή και αυτό που γίνεται αντιληπτά τα τελευταία χρόνια είναι ότι σε αυτή τη χρόνια φλεγμονή το κομβικό ρόλο στην πρόθεσή της παίζουν συστήματα φυσικής ανοσίας. Θα σας αναφέρω στις επόμενες λίγες διαφάνειες παραδείγματα στα οποία η φυσική ανοσία φαίνεται ότι προωθεί τη φλεγμονή σε πολύ σημαντικά νοσήματα και πολύ σύντομα νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος. Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, από τις παρατηρήσεις, τις πρωτοπόρες παρατηρήσεις αυτού του θεμανού παθολαναγκών που λέγεται Ρούτο, που λεγόταν Ρούτο Πίδελα. Μιλάτε πιο δυνατά, δεν μιλάτε τώρα. Συγγνώμη, έχει τα πόδια το δίκιο. Ήδη λοιπόν από το τέλος του 19ου αιώνα, είχαν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις από ένα γερμανό παθολαναγκό, ο οποίος λεγόταν Ρούτο Φίρκοφ. Ο γιατρός αυτός ήταν συχνά στο εργαστήριό του και παρακολουθούσε βιοψίες από συμπαγείς όγκους που εγόντουσαν στο παθολογοανατομικό από πάρα πολλούς καρκινοπαθείς. Και συνεχώς έβλεπε μέσα στην βιοψία, στο παθολογική εξέταση που έκανε, στην τομή του ιστού, βλέπετε χαρακτηριστικά από μια τέτοια τομή, έβλεπε συνεχώς αυτά που έλεγε που ονόμαζε διηθήματα από λευκά αιμοσφαίρια. Συστηματικά λοιπόν μέσα στο συμπαγείο όγκους, στα όρια του καρκίνου, έβλεπε διηθήματα λευκών αιμοσφαιρίων. Υπέθετε λοιπόν ότι λευκά αιμοσφαίρια διηθούσαν τον ιστό μεταναστεύοντας από την κυκλοφορία σε μια διαδικασία που θυμίζει τα βήματα της οξείας φλεγμονώδους απόκρισης. Μόνο που αυτό συνέβαινε σε χρόνια πάσχοντες. Σε όποιο στάδιο του καρκίνου, αν έπαιρνε το πείγμα, έβλεπε συνεχώς αυτά τα διηθήματα, όπως λέμε, τα φλεγμονώδη διηθήματα που δεν είναι τίποτα άλλο από κύτταρα της φυσικής και έμφυτης ανοσίας. Ο Φίρκοφ λοιπόν έκανε αυτές τις παρατηρήσεις στα τέλη του 19ου αιώνα και για πολλά χρόνια παρέμενε ανεξιγνίαστος ή αδιευκρίνιστος ακόμα ο ρόλος των κυττάρων φλεγμονής στην ανάπτυξη του καρκίνου. Ξέραμε για πολλά χρόνια ότι ο καρκίνος είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει πάρα πολλές εκδηλώσεις που προάγουν φλεγμονή.
παρουσιάζεται η έκθεση πολλών μορίων που προάγουν φλεγμονή, όπως είναι κυταροκίνες, χημιοκίνες. Είναι γνωστοί παράγοντες που προκαλούν φλεγμονή και αγκιοδιαστολή και μετακίνηση από κυταρών. Και ήταν γνωστό στο πεδίο για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε είναι κατά πόσο η φλεγμονή έχει το ρόλο αιτίου, αν έχει το ρόλο ενός παράγοντα, ενός φαινομένου το οποίο προκαλεί τον καρκίνο ή απλά συνοδεύει τον καρκίνο ως ένα παρεκόμενο. Τα επόμενα χρόνια και μέσα από την δουλειά πολύ γνωστών ανοσολόγων όπως είναι ο Αλμπέρτο Μαντοβάνη στο Μιλάνο, έγινε αντιληπτό ότι η φυσική ανοσία παίζει κομβικό ρόλο στην καρκινογένεση. Και ο Αλμπέρτο Μαντοβάνη ήταν σε θέση ουσιαστικά να επαναβεβαιώσει αυτές τις παρατηρήσεις που είχε κάνει ο Ρούντολφ Βίρκοφ στο τέλος του 19ου αιώνα και να μας δείξει ότι η φλεγμονή ουσιαστικά δεν συνοδεύει τον καρκίνο σε ένα παρελκόμενο, αλλά έχει ρόλο αιτιολογικού παράγοντα. Μπορεί να προκαλέσει τον καρκίνο. Και εδώ έδειξε χαρακτηριστικά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα μοντέλα από πειραμάτων σε ζώα. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέραμε για πολλά χρόνια είναι τι ρόλο παίζουν στον καρκίνο και στην έναρξη φλεγμονή στον καρκίνο συστήματα φυσικής ανοσίας όπως είναι το συμπλήρωμα. Χαρακτηριστικά εδώ σας δείχνω μια εικόνα στην οποία σας δείχνω τι ξέραμε για τον ρόλο του συμπληρώματος πριν μέχρι 15 χρόνια πριν, όταν αυτό που μας έλεγαν τα βιβλία είναι ότι το συμπλήρωμα ουσιαστικά είναι ένα σύστημα φυσικής ανοσίας το οποίο ενεργοποιείται στο όρια του συμπαγού όγκου. Φανταστείτε εδώ έναν όγκο ο οποίος αναπτύσσεται σιγά-σιγά σε κάποια περιοχή του σώματος. Και ότι αυτό που κάνει το συμπλήρωμα ουσιαστικά είναι να βοηθάει τα αντικαρκυνικά αντισώματα στο να καταστρέψουν το καρκινικό κύτταρο. Παίζοντας το ρόλο ενός αρρωγού. Τίποτα περισσότερο. Κομβικά πειράματα από την ομάδα του καθηγητή Λάμπρη και πολλών άλλων διακεκριμένων ανοσολόγων τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έδειξαν ότι το συμπλήρωμα όχι μόνο δρά ως κυταροτοξικός παράγοντας βοηθώντας τα αντικαρκυνικά αντισώματα σε πρωτόκολλα νοσοθεραπείας, αλλά μπορεί να παίξει ακριβώς τον ανάποδο ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου. Μπορεί ουσιαστικά να προκαλέσει, να προωθήσει την ανάπτυξη του καρκίνου, την καρκινογένεση, λειτουργώντας ως ένα πρώιμο σύστημα παραγωγής φλεγμονωδών πορείων μέσα στο όριο του καρκινικού όγκου. Σε αυτή τη διαφάνεια ουσιαστικά συνοψίζω δουλειά πάρα πολλών χρόνων και πάρα πολλών διακεκριμένων ερευνητών ανά τον κόσμο, η οποία μας δείχνει πια ότι το συμπλήρωμα και γενικά η φυσική ανοσία ως σύστημα φλεγμονής μπορεί να προωθεί τον καρκίνο με διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσα από την παραγωγή φλεγμονωδών προϊόντων τα οποία ενεργοποιούν τα καρκινικά κύτταρα στο να πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα, είτε μέσα από το σχηματισμό, είτε προκαλώντας αυτό που λέμε νέο αγκιογένεση, σχηματισμό νέων αγκίων μέσα στο όριο του συμπαγού όγκου. Και μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος όταν αναπτύσσεται, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι η θρέψη του και η θρέψη του εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τα νέα αγκία. Άρα έδειξαν οι ερευνητές ότι συστήματα φυσικής ανοσίας όπως είναι το συμπλήρωμα μπορούν να σχηματίσουν νέα αγκία και να βοηθήσουν τον καρκίνο να αναπτυχθεί περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό. Έδειξαν ότι μπορούν να προκαλέσει το συμπλήρωμα και άλλα συστήματα φυσικής άμυνας μπορούν να προκαλέσουν θρομβωτικές αντιδράσεις που επίσης προωθούν την ανάπτυξη του καρκίνου. Μπορούν να βοηθήσουν τη διήθηση και τη μετανάστευση αυτών των καρκινικών κυττάρων μέσα από την κυκλοφορία του αίματος και να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο στο να εγκατασταθούν μεταστάσεις σε διάφορα άλλα όργανα. Πάρα πολλές λειτουργίες οι οποίες συμβάλλουν με έναν τρόπο συνολικό στην προώθηση της καρκινογένεσης. Αυτή η πληροφορία λοιπόν ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα και να μας δείξει ότι η φυσική ανοσία δεν προστατεύει απλά τον οργανισμό από ένα μετασχηματισμένο κύτταρο όπως είναι το καρκινικό κύτταρο. Μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο σε χρόνια βάση από τον αναπτυσσόμενο καρκίνο ως ένας μηχανισμός για την προώθησή του. Ουσιαστικά ο καρκίνος ξεγελάει τον οργανισμό και χρησιμοποιεί στρατολογία ένα σύστημα το οποίο έχουμε για την προστασία μας από μια εισβολή, από μια λίμωξη, για να μπορέσει να εξαρτηθεί ακόμα περισσότερο. Ερευνητές αξιοποιώντας όλα αυτά τα εγκλήματα, πριν από 2 χρόνια έδειξαν σε ένα πολύ όμορφο μοντέλο πειραματοζώων ότι ουσιαστικά αν ενέσεις τα ποντίκια με ένα παράγοντα που αναστέλει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος, σε συνδυασμό με ένα γνωστό ανοσοθεραπευτικό φάρμακο που είναι ένα μονοκλωνικό αντίστοιχο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως ανοσοθεραπευτικό και μάλιστα και αυτό το αντίσωμα φέτος δόθηκε τον Νόμπελ σε έναν πολύ γνωστό Ιάπωνο ερευνητή, τον Χόνσο, μαζί με τον Τζιμ Άλισον. Πήραν τον Νόμπελ ιατρικής φέτος γιατί ουσιαστικά περιέγραψαν το μόριο το οποίο στοχεύει αυτό το μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο ουσιαστικά δρά ως ανοσοθεραπευτικό στον καρκίνο. Κλείνω την παρένθεση. Οι ερευνητές τι έδειξαν εδώ, ότι αν πάρει τα ποντικάκια και τα ενέσει συνδυαστικά με ένα παράγοντα ο οποίος αναστέλει την ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας, του συμπληρώματος, μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο ουσιαστικά δρά ως ανοσοθεραπευτικό, τα ποντικάκια αυτά ουσιαστικά δέχονται ένα
ένα πάρα πολύ σημαντικό ευεργετικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά εξαλείφονται οι όγκοι και οι μεταστάσεις από αυτά τα πειραματόζωα, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά σε αυτή την εικόνα εδώ. Οι όγκοι αποτυπώνονται με αυτές τις μπλε κουκίδες εδώ και οι μεταστάσεις και βλέπετε ότι στο ποντικάκι που έχει ενεθεί με το συνδυαστικό με τους δύο παράγοντες και αυτό που αναστέλει το συμπλήρωμα και με το αντίσωμα το οποίο επιτρέπει στην τάφα την καρκινική απάντηση, όπως λέμε, να δράσει στον όγκο για να το περιορίσει, βλέπετε πόσο φανταστικό είναι το αποτέλεσμα. Εξαλείφεται και τον όγκο. Τα ευρήματα αυτά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις στις οποίες σας περιγράψα πριν, βάσει των οποίων η φυσική ανοσία φαίνεται να λειτουργεί σε χρόνια βάση σε σύνθετα νοσήματα όπως ο καρκίνος, ως σύστημα το οποίο προάγει την χρόνια φλεγμονή και με αυτόν τον τρόπο προάγει την καρκινογένεση. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αισθητό ότι ο ρόλος της φυσικής ανοσίας είναι πολυσχηδής και πολυπικίλος και σε άλλα νοσήματα. Σε αυτή τη διαφάνεια, στην οποία δεν θα πω καν στην διαδικασία να σας προβληματίσω με λεπτομέρειες, φαίνεται πόσο σημαντική είναι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος στο να προωθείται η παθολογία σε χρόνια νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως είναι η Alzheimer's. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά ένα νευρώνα, τον άξονα του, και εδώ χαρακτηριστικά απεικονίζεται μια σύναψη. Η σύναψη δεν είναι τίποτα άλλο από την λειτουργική ένωση δύο νευρώνων. Οι πειράματα σε πάρα πολλά πειραματικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η φυσική άμυνα, η φυσική ανοσία και συγκεκριμένα το σύστημα του συμπληρώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί τοπικά μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην περιοχή τέτοιων συνάψεων και μέσα από την ενεργοποίησή του να καταστρέψει αυτές τις συνάψεις. Ουσιαστικά να επαυξήσει το εκθυμιστικό αποτέλεσμα που προκαλείται σε αυτούς τους ασθενείς από τις πλάκες του β' αμυλοειδούς και όλα τα παθολογικά ευρήματα που συμβαίνουν κατά την ανάπτυξη της νόσου του Alzheimer. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, αυτό είναι μια πρόσφατη γνώση, η οποία έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 5 χρόνια από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, από την ομάδα της Beth Stevens, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το πεδίο. Και αυτό μας δείχνει ότι η στόχευση συστημάτων φυσικής ανοσίας και φλεγμονής μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα και σε χρόνιες νόσους όπως είναι η Alzheimer's, η Parkinson's, η νόσος του κινητικού νευρώνα, ακόμα και η πολύ διαδεδομένη νόσος της εκφύλησης οχράς χυλίδας. Σε ανθρώπους που έχουν εκφύλιση οχράς χυλίδας, που είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος στον εμφυπλιστοειδή του ματιού, έχει δειχθεί ότι όταν ενεργοποιείται το συμπλήρωμα, αυτό το σύστημα φυσικής άμυνας που σας έδειξα, η ενεργοποίησή του προκαλεί σταδιακά εκφυλισμό στα κύτταρα του εμφυπλιστοειδούς. Τα κύτταρα αυτά είναι τα επιθυλιακά κύτταρα του εμφυπλιστοειδούς, τα οποία υποστηρίζουν τα ραβεία και τα κονία. Τα κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του φωτός στον εμφυπλιστοειδή. Αυτή η χρόνια λοιπόν καταστροφή έχει δειχθεί ότι ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για αυτή τη χρόνια καταστροφή η ενεργοποίηση του συμπληρώματος και αυτό έχει δώσει το έναυσμα σε πάρα πολλές εταιρείες και ερευνητικές ομάδες να αναπτύξουν πιθανά φάρμακα τα οποία τι κάνουν, στοχεύουν το συμπλήρωμα, αναστέλνουν την ενεργοποίησή του και πιθανά μπορούν να έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα σε χρόνια νευροεκφυλιστικά νοσήματα αλλά και στη νόσο της οχράς χυλίδος που είναι μια πολύ διαδεδομένη νόσο στους ανθρώπους του δυτικού ημισφαιρίου, σε όλους τους ηλικιωμένους που πάνω από τα 60, πάρα πολύ συχνό νόσημα. Θα τελειώσω την παρουσίαση δείχνοντάς σας τι προσπάθεια καταβάλλεται από πάρα πολλές φαρμακευτικές μικρές και μεγάλες εταιρείες αλλά και από ερευνητικές ομάδες στο να αναπτυχθούν νέα φάρμακα, αντιφλεγμονώδη όπως λέμε, τα οποία θα στοχεύουν συγκεκριμένα διάφορα μόρια του συμπληρώματος, αυτού του συστήματος φυσικής ανοσίας που σας έδειξα σήμερα, και πώς αυτά τα φάρμακα, στοχεύοντας αυτά τα μόρια, μπορούν να σταματήσουν τη φλεγμονή, τη χρόνια φλεγμονή, σε τέτοια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως η νόσος Alzheimer's και η νόσος της οχράς χυλίδος. Ο κοινός παρονομαστής όλα αυτά τα νοσήματα είναι η χρόνια φλεγμονή. Στοχεύοντας λοιπόν με αυτά τα φάρμακα ένα σύστημα το οποίο προωθεί τη χρόνια φλεγμονή, αυτό το σύστημα στην περίπτωση μας είναι το συμπλήρωμα, μπορούμε να ελπίσουμε ότι τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα μπορέσουν να περάσουν στην κλινική πράξη νέα φάρμακα τα οποία θα στοχεύουν ένα σύστημα φυσικής ανοσίας και θα σταματούν τη φλεγμονή που ενέρχεται στην ανάπτυξη παθοφυσιολογίας αυτά τα νοσήματα. Τελειώνοντας, θα σας πω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο ίσως έχει ενδιαφέρον σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μέσα στο σύνολο των 20 φαρμακευτικών σχεδιασμάτων που είναι ήδη σε κλινικές δοκιμές σε διάφορες φάσεις, από φάση 1 ως φάση 3, ανάμεσά τους βρίσκεται ένα φάρμακο μιας ελληνικής μικρής φαρμακευτικής εταιρείας. Η εταιρεία αυτή λέγεται Αμίντας Φαρμακευτικά. Το φάρμακο αυτό λέγεται AMI-101. Είναι ένα μικρό κυκλικό πεπτίδιο το οποίο αναστέλει την πρωτεΐνη σε 3 του συμπληρώματος. Το βλέπετε εδώ σε αυτό το κόκκινο κουτάκι. Έχει ήδη ολοκληρώσει φάσεις 1 δοκιμές. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό για μια μικρή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Νομίζω ότι η πρώτη εταιρεία που ουσιαστικά ολοκληρώνει φάσεις 1 δοκιμές σε
ανθρώπους για ένα νέο φαρμακευτικό σκεύασμα και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια αυτή η ελληνική εταιρεία μαζί με πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε νέα φάρμακα, νέα αντιφλεγονώδη σκευάσματα για τέτοιες νόσους πολυσύνθετες όπως είναι ο καρκίνος και τα νεύρα φυλιστικά νοσήματα και πιθανά στα επόμενα χρόνια να μπορούμε να μιλήσουμε πια για αυτά τα αποτελέσματα σας εμείς. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.